Αγία Παρασκευή, λαογραφικός σύλλογος με τους Γιουρούκδης. Όταν λέμε Αγία Παρασκευή, εννοούμε κεφαλοχώρο ιστορικό, γραφικό, νοικοκυρεμένο, ζωντανό και φιλόξενο, φημισμένο παντού. Εννοούμε λαογραφία, παράδοση, πολιτιστική, δράση, Χαρλαμένια, Γιούρογλου, Καρναβάλι και κάθε άλλη αναβίωση πατροπαράδοτων εθήμων με πίστη και χρέος σε αυτά. Αυτό που θα δείτε, θα έχετε την ευκαιρία να το απολαύσετε μαζί με άλλα καρναβαλικά δρόμενα, κεράσματα και γλέντι την καθαρή Δευτέρα εκεί. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Γιουρούκδης, εθιμικό αποκριάτικο δρόμενο. Μετέχουν... Αϊβαλιώτης Ραφαήλ, Αναστασίου Χαράλαμπος, Δελιδούκας Νίκος του Θεοδόρου, Δελιδούκας Νίκος του Χαράλαμπου, Δεμεσιώτης Παναγιώτης, Δρύλος Χαράλαμπος, Καλαμάς Χαράλαμπος, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κουλίκας Γιώργος του Χριστοφόρου, Μαρίνος Χαράλαμπος, Ρουμελιώτης Βλάσης, Σούγιουλτζη Μαρία, Τζιτζής Γιώργος, Τρύπατζης Βαγγέλης, Τρύπατζης Στρατής, Φωτίου Σπύρος, Χατζηδέλου Τούλα. Κι άλλα δύο παιδάκια, Κομνινάκας, Ανέστης Κοπτερός. Και Κοπτερός. Χαρείτε τους. Ταξί. Εκ μέρους του Λαογραφικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής και των Καρναβαλιστών, σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας που μας τιμά ιδιαίτερα και μας χαροποιεί. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας τονίσω γιατί επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε τους Γιουρούκδες από όλες τις καρναβαλικές μας εκδηλώσεις, διότι είναι άγνωστοι στους περισσότερους από εσάς που βρίσκεστε εδώ πέρα. Οι Γιουρούκδες λοιπόν ήταν μία φυλή η οποία ζούσε στην πευκόβητη περιοχή της Φεράνας και του Χαλινάδου, περιοχές οι οποίες βρίσκονται γύρω από την Αγία Παρασκευή. Ήταν οθωμανικής καταγωγής και οπαδοί του Αλή, γιατί ήταν στο θρήσκευμα Σουνίτες. Φορούσαν άσπρα ρούχα και σαλβάρια, κόκκινα φέσια και ζουνάρια, με δέρμα σκουρόχρωμο έως μαύρο στο πρόσωπο και γενικότερα σε όλο το σώμα. Βασική τους εργασία ήταν η υλοτομία, κόβοντας δέντρα τα οποία μετέτρεπαν σε χρήσιμα οικιακά σκεύη και αγροτικά εργαλεία, όπως κουτάλες, σκάφες, πνακωτές, σκάλεθρα και άλλα. Επίσης, πουλούσαν δαδί και ξύλα για τη ζεστασιά και το μαγείρεμα των σπιτιών. Ακόμη, περισύλλεγαν την πευκορετσίνη από τους κορμούς των δέντρων. Το κάθε σπίτι που θα χτιζόταν έπαιρνε από αυτούς την ξυλία που ήταν απαραίτητη για την κατασκευή του. Κατέβαιναν στην Αγία Παρασκευή όταν ήταν έτοιμα τα εμπορεύματα και τα πουλούσαν. Η δε ξυλία για τα σπίτια μεταφέρονταν από τους ιδιοκτήτες με αγωγιάτες και ζωήλατα μεταφορικά μέσα της εποχής. Η πληρωμή τους τις μέρες της αποκριάς δεν ήταν με χρήματα, παρά μόνο με φαγητά και ποτά. Ερχόταν τις αποκριάτικες ημέρες για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι νοικοκυρές απαλλάσσονταν από τα τυροκομικά είδη λόγω νηστείας που ακολουθούσε, γεμίζοντας τους τρουβάδες των γιουρούκηδων. Και κατά δεύτερον, γιατί τους άρεσαν τα τουμπερλέκια, τα νταούλια και χόρευαν και κερνιόταν από τους Αγιά Παρασκευώτες με ούζο και κρασί.
Αυτοί οι νομάδες της εποχής έφυγαν από το νησί μας το 1923 με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Τέλος, ευχαριστούμε τον Δήμο Λέσβου, τον Δήμαρχο Δημήτριο Βουνάτσο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Κωνσταντίνο Στερακάκη, τον Αντιδήμαρχο Αγίας Παρασκευής Μανταμάδου Πέτρας Μανταμάδου Πέτρας Γεώργιο Κυριαζή, τον κύριο Χατζημανόλη Ευάγγελο και επίσης, σαν πρόεδρος του Συλλόγου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ακούραστους, εθελοντές, ερασιτέχνες, καρναβαλιστές και ηθοποιούς μας και σαν καρναβαλιστής να ευχαριστήσω τα μέλη του Λαογραφικού Συλλόγου για την μεγάλη, αμερόληπτη και αδιάκοπη προσφορά τους στα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Σας περιμένουμε και θα χαρούμε να σας δούμε στο μεγάλο μας καρναβάλι την καθαρά Δευτέρα στις 2:30 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας κόσμοι που ήρθατε, σγιουργείς για να δείτε, από το τσαμλί καρχόμαστε μέσα στα χωριά που ζείτε. Κβανούμε ξύλα και δαδί, στο σπίτι να περωνώστε, παράδεισμες δεν παίρνουμε, μόνο φαγιά να δώστε. Όλα τα τρόμοι μας αρέσει. Ρζόγαλου και κουλουτσθόπτα, τριφτό και χάχλι στραχανό, μπουρέτς και μαλαθρόπτα. Για πούλμα έχουμε πολλά πράγματα για να πάρτε. Είναι όλα χρήσιμα στο σπίτι σας για να τάχτε. Μόνο το ξύλο λεύγουμε, το κόβγουμε, το ξούμε.
Ύστερα το πλωμίζουμε, τσαράδα πηλικούμε. Κουτάλες, σκάφες, πνακουτές, γιαμπάδες, τσιτιγένια. Ανέμεις, αδράχτες, σκάλιθρα, για τις κρυβατές τα χτένια. Σημάς, αρχόντι, οι νοικοκυρές, κουλάγια για να πάρουν, μαζί φαγιά, χωρίς παζάρ, κουτουρού χωρίς παζάρ. Οι αγρότες και οι ξωμάς, πάλι σημάς αρχόντι, του χωραφιού τη Σιρμαγιά, απ' εμάς που μεθευγόντι. Εγώ κάνω μόνο Μπαγδατιά, κυριστέδες και μισές. Κόβγω τα δέντρα με το τσκούρ, πεύκα και βαλανδιές. Του κάθε σπίτ που γίνεται, παίρνει απ' εμάς τα ξύλα. Κάσεις πόρτες και σκυπή και του Παναθηριού τα φύλλα. Μέσα σε όλα τα χωριά παγαίνουμε για πούλμα. Και μόνος για Παρασκευή γίνεται το ξυπούλμα. Εύτου είναι ούλτου κουβαρατάδης. Είναι και πουλί μυρακλίδης. Παίρνουμε φαγιά από τα σπίτια και ρακιά από τις καφιτζίδες. Μα πιο πουλί τσαπουκρινιές. Πάμε εύτου και τα πλούμε. Γιατί παίζουν τα τουμπελέκια τσούλ χορεύγουμε, τραγδούμε. Τσα παιδιο άμα φύγουμε θα πάμε έτσι πέρα, μέσα στα Αγιά Παρασκευή, την καθαρή Δευτέρα. Κόσμο θα έχει η αγορά, να πλύσουμε την πραμάτια, τις τροβάδες να γεμίσουμε με τις Παναγιά στα μάτια. Θα είμαστε το Σάββατο τούτου που ακλουθά. Κι άμα θέλετε να αγοράσετε πραμάτια, λάτε στο σκουλιό μπροστά. Εγώ μαζεύω προσαψίδια, πιφκατζίγκανα, κουκτζέλες, για να καταπιάνε φωτιά στο μαγείρεμα οι γυναίκες. Ούλσα σας περιμένουμε, να σας υποδεχτούμε, λάτε στα Αγιά Παρασκευή, να δείτε τι θα πούμε. Γεια σας από τα γερούκια και καλές αποκριγές. Συνταρχώστε 100 χρόνια στο χωριό μας στις αποκριγές. Στη δυόμιση την καθαρή Δευτέρα στον Καρνάβαλο να έρθείτε για να περάσετε καλά. Του γέλιου να φραθείτε. Σκουροκοπούμε οι μαζουμέοι, ούλοι μας του κουρμό. Κι άμα του ξυφλωδήσουμε, ξεκινούμε του σκοπό. Γιατρά, μωρέ, γιατρά. Ρε παιδιά του χρόνου ποιος το ξέρει.
πατρίδα μας. Γιώργος Αδαμπατάς, κιθάρα. Γανώσης Γιάννης, κρουστά. Ευθυμιάδης Σίμος, κοντραβάσο. Πυρογιάννης Απόστολος, αρμόνιο. Παπαμακαρίου Λευτέρης, βιολί. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μουτζούρη για την προσφορά του για το κρασί και τη Lesbos Kitchen. Την υπεύθυνη σκηνής. Εύη Κακνή, παρακαλώ, η υπεύθυνη της σκηνής. Και όχι μόνο, αφούρεστη βοηθός. Η ηχό, τα ηχητικά μας, για την προσφορά της πάλι και τι έχει να λαβαίνει. Και μια πληροφόρηση. 2 Μαρτίου και 3, Παρασκευή και Σάββατο, θα παιχτεί εδώ στο Δημοτικό Θέατρο η θεατρική παράσταση με τίτλο «Ευτυχία Παπαγιανοπούλου». Παίζει η Νατάσα Λούκου, μια δικιά μας ντόπια ηθοποιός, με σκηνοθεσία το συμπατριώτη μας, ηθοποιό και γνωστό, Μπάμπη Αλατζά. Δημοτικό θέατρο, ο Δήμος Λέσβου θα κόψει τη βασιλόπιτα των Δημοτών. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο αποκριάς, καλή στρακουστή και καλή Ανάσταση με την ευρία έννοια. Βαγγέλης Κατσιμανόλης, ο σεφ της βραδιάς. Εμιλία Αναστασίου.